Λοιπόν, γράφει αυτή τη στιγμή γαρίτο στήμα, όπως πάντα λέμε πάντα ποιος είμαστε στην εισαγωγή. Λες και δεν ξέρετε πριν να ανοίξετε το παιχνίδι ποιον είδατε. Hi there, κλείσε. Τον έχουμε ντύσει στα χρώματα της σελίδας. Για όσους δεν ξέρετε, έχω ένα blog γαρίτο στήμ ή garitos1.blogspot.gr. Ή αν κάνετε αναζήτηση γαρίτο στήμ στο Google θα το βγάλει. Λοιπόν, είχαμε αγοράσει αυτό το διαμέρισμα. Θυμάμαι ότι κάπου εδώ δεξιά σε αυτό το διαμέρισμα μας δίνει αποστολές. Μπες μέσα να τελειώνουμε. Και εδώ. Δεν θυμάμαι πού πήγε να κάνει για να κάνω αποστολές. Και αυτή το είχα παρατημένο τελείως το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ο Θωμάς μας είπε ότι υπάρχει μια καινούργια αποστολή τέλος πάντων στην αρένα. Η οποία γίνεται το τελευταίο καιρό ο Χαμούλης. Κοίτα να δεις τώρα. What are you going doing to you? Κοινωνικότατος όπως πάντα μέσα στο GTA. Λοιπόν τώρα. Αυτό δεν είναι δικό μας τα μάξι, δεν μας νοιάζει κιόλας. Τι φας, τι έχει γίνει τώρα εδώ ρε φίλε. Φύγε ρε βλαμμένα, δεν βλέπεις σε προβολάει ο άλλος ρε βλέμμα, ρε χαντακομμένα. Φέγα. Τζίζους. Λοιπόν, ο Θωμάς μας είπε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μέσα στην αρένα. Α, παράτα μας. Πόσο καιρό έχω να μπω μέσα. Ή έχει γίνει το πανηγύρι του τσιτ, ή δεν ξέρουν και οι ίδιοι εδώ πέρα τέλος πάντων πλέον πού είναι, τι είναι, τι έχει γίνει. Είναι δουλειά ότι έχεις να μπεις καιρό μέσα και ξαφνικά βλέπεις ότι έχουν πλακώσει όλοι οι τσίτερς. Επειδή μου γίνεται μακελιό, κανονικό μακελιό. Θα μου πεις τι κάνεις τώρα. Αυτό. Θα μου πεις γιατί. Το καλό εδώ πέρα είναι ότι μπορείς να το βάλεις εσύ και τα μάξι. Βέβαια έχω δει και στο PUBG ότι μπορείς πλέον να το βάλεις εσύ και τα μάξι τέλος πάντων. Τρέχα μικρό παιδί, τρέχα μικρό. Στο καλό ρε. Γιατί δεν σε κατάλαβα. Γελάω γιατί τρόμαξα κιόλας. Really, no. Λοιπόν, το κουραστικό μέσα στο GTA είναι να συνηθίσει λίγο το χειρισμό. Τα γραφικά και όλα τα υπόλοιπα είναι υπέροχα, έστω ας είναι, και ας είναι παιχνίδι του 2013. Πάμε λίγο στον γκαράζ να πάρουμε κάνα μαξάκι ή να βρούμε καμία αποστολή να παίξουμε να πάρουμε κάνα φράγκο. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, προσπαθώ λίγο από τη μία μεριά να έχω συνέχεια μηχανές και από την άλλη συνέχεια μάξια. Κάποια από αυτά τα μάξια νομίζω αυτό εδώ πέρα μπροστά. Το κόκκινο και τα δύο τα πολεμικά αυτά εδώ πέρα πίσω ήταν προσφορά, τα είχα πάρει τζάμπα. Αυτό είχα δώσει κάτι ψηλά για να το φτιάξω και αυτό εδώ πέρα το πρώτο είχα φτιάξει γιατί πάντα το φτιάχνω κόκκινο με μαύρο λίγο τα μάξι για να μοιάζει γενικά με τη σελίδα. Τώρα εδώ μέσα. Arena, ready for war, yes. Got the steam for arena war, Los Santos is not a drill. Buy an arena workshop today and change the graphics arena war. Το λέει κιόλας πεντακάθαρα. Πρέπει να αγοράσω ένα arena workshop. Workshop. Τέλος πάντων, είναι λίγο ακριβό. 995 χιλιάρικα, ρε φίλε. Τέλος πάντων, δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία. Αγόρασα. Τώρα τι κάνουμε. Κουράστηκα. Πάμε με την έμεση μία βόλτα λοιπόν. Ή εκτός αν είναι κάποιος εδώ γύρω και μας σκοτώσει με τη μία. Λοιπόν, έλα, παίζουμε με τη λίγο. Σταμάτα με, στέλνουν για την αρένα. Λοιπόν, υποχρεωτικά για την αρένα πρέπει να αγοράσετε ένα workshop, γιατί χωρίς workshop δεν μπορείτε να παίξετε στην αρένα. Αλλά από αυτά που ακούσαμε από το Θωμά τέλος πάντων είναι ότι έχει πάρα πολύ καλό ζουμί το παιχνίδι, γιατί σου δίνει πάρα πολλά εξτρά λεφτουδάκια και καλά πραγματάκια. Λοιπόν, εδώ είναι η αρένα από ό,τι κατάλαβα. Φτάσαμε. Έχει μεγάλα γράμματα απ' έξω. Maze Bank Arena. Και σου λέει μπες μέσα.
Βεβαίως και θα μπω μέσα. Να δοκιμάσουμε λοιπόν τώρα την αρένα. Hi, I'm Bryony. We spoke on the phone. Excuse me. Yes? No, Chad. No, I have to work tonight. No, I am not breaking up with you. What are you, 11? Grow up. Σταμάτα μιλά στο τηλέφωνο. Δεν είδες τι καθαρό παιδό έφερα εδώ πέρα μέσα. Τελείωνε. Where were we? Yes, okay. I need you to sign this release. Here. And this release. Here. Δεν διαβάζουμε καν, υπογράφουμε όπου να είναι. Ντουγρού. Great. So that just means the show can go on, right? Because this is show business. God, if I hear that line one more time. Okay. Anyway, this is Arena War. Show business for the selfie generation, marketed by the baby boomer generation with a testosterone patch and a web browser that he uses to search youth hobbies. My God. Hey. Oh, here he comes now. What do you think about the national anthem? The national anthem? Yeah, the national anthem. It's like a sports event. Patriotism is back. It's like heroin. But it's not a sport. Our tagline is, this isn't sports, this is life and death. Wow, it's gonna be a sport someday. I mean, like football and soccer, only in cars. Βασικά, αρχίζω και βαρύ. Will one day dream of smashing their brains into a pulp in cars, not the gridiron. These people are heroes. Okay, I still can't say Mad Max μου θυμίζει τώρα αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων, άσου να λέω ότι θέλω να το κάνω αρένα. What about a woman rapper? How about one of those people that does things online? Or sex. More sex. Modern sex. Mm. Listen to me. I may be a dinosaur, but trust me. Adam still likes to do the nasty with Eve. My generation did not get that wrong. Mm-hmm. Cars and sex. Get me more sex. Το έχεις πιάσει το νόημα, μεγάλε. Alan Jerome Productions. I'm Al Jerome. Love the outfit, by the way. Do you want to drive? Are they going to drive? They signed up. Μα δεν με έχει με αφήσει να μιλήσω καθόλου από την ώρα που μπήκα. Hey, this is Vinewood after all. Hey, ciao, Bella. I gotta you go know. Work out. Okay. Okay. I'm such a sellout. Okay. Βασικά δεν θυμάμαι ποιο κουμπί έχω για να μιλάω. I want to make art. Sugar? It's Bryony. Okay. Νομίζω ήταν το voice. Okay. Brian sounds like a man. Bryony sounds like I had a narcissistic father named Brian. That's cute. I like that. I need a green tea up to the booth. And tell all the talent to get out there. We've got art to make. Okay, okay. All right. You get dressed, take the car and get out there. Don't break a leg, and then we'll show you around. And good luck. Just sort of smash. Πότε ντύθηκες, Ελευθερίου? Is Jack Freely coming in? Where's my tea? I need a tea. Coming, Alan. Ενδιαφέρον. Okay. Άντε πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Τη αρένα στο κάγκελο. Πιθανόν έχει και μουσική από πίσω, αλλά επειδή έχει copyright, εγώ τη μουσική την έχω κλείσει κανονικά, να ξέρετε. Invite players. Δηλαδή, εμένα μου έδωσε αυτό το αμάξι. Τέλος, δηλαδή, κανονίζω αυτό το αμάξι. Όλοι τώρα περιμένουμε έναν Alex. Εν τω μεταξύ, όπως δείχνει εδώ τα γραφικά μου, θυμίζει πάρα πολύ το Killing Floor και το αδείξα λίγο για παιχνίδι. Έχω καιρό να παίξω. Σύντομα θα παίξουμε και ένα ακόμα παιχνίδι Killing Floor. Πάλι καλά το θυμήθηκα βέβαια για να μπούμε τώρα να παίξουμε. Ο άλλος τα άφησε. This is Binge Watching Entertainment at its best. Ooh. Unlike some shows, we have death in every single episode, not just the season end. It's Arena War. Hot bomb. Βασικά δεν ξέρω αν μπορώ να πάρω άλλο αμάξι, αν παίζουμε αυτό αναγκαστικά, θα παίξουμε αυτό άντε. Like an STD or a dead body in your trunk. Yeah. If the timer runs out, why you've got the bomb is over for you and your kids will be crying at what a failure their parent is. Έχουμε και εκφωνητές δηλαδή. Σου λένε τι θα κάνουμε, πόσο ρεζίλι μπορεί να γίνει. Who encourage you to spend more time on social media. It really does make you happier and less depressed. Έχω αγωνία ακόμα να δω τι σκατά θα γίνεται μέσα σε αυτή την αρένα. Ήδη είχαν αρχίσει και πατούσαν παιδιά και λέγανε «Έλεος, πατήστε ready, το κέρατό μου μέσα, μπήκατε να παίξετε και το ready το έχετε γραμμένο». Οκ, okay, ξεκινάει, εδώ πέρα θα γίνεται μακελιό. Πάμε! Και τώρα που πάω ρε παιδιά, όπου να είναι, πάμε που να είναι. That was a good one!
Τζιζούς! Τέτοια αρένα είναι το κερατό μου. Τι λες ρε φίλε, το κάναν ωραίο. Ωραίο το κάναν, αρκεί να μην καταστραφώ μόνος μου. Πάσε ρε φίλε πάλι που... Πρέπει να ανέβω πάνω, δεν πρέπει να ανέβω πάνω. Πρέπει να μείνω κάτω, δεν ξέρω καν αλήθεια. Πάω, δεν πάω καλά. Έπρεπε, δεν έπρεπε να είμαι από εδώ. Δύσκολο θα το έλεγα. Έλα μωρή, για λίγο θα πατούσα και κάναν άνθρωπο πάνω. Πρώτη φορά θα είναι. Εγώ γιατί έχω τέτοιο αμάξι ακόμα. Οι άλλοι γιατί αναβαθμίστηκαν έτσι. Πάει ένας. Έλα ρε, γιατί εγώ να πάρω τέτοια βόμπα. Τρέχα, βρες κάποιον να αφήσει τη βόμπα, θα σκάσει πάνω σου. Τζίζους. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις, τρέχα. Ντέμετ. Για λίγο ρε, ίδρωσε. Οκ, σπιν. Ναι. Α, σπιν, άντε. Οκ. Α, και συνεχίζεις μέσα με άλλα μαξί. Έλα, τι ωραίος είσαι. Όχι, φίλε. Εσύ με τη βόμπα να τη βάλεις εκεί που ξέρεις. Στη θήκη της. Μάξι γράφει «Μπαντίτο». Τόσο να θα κάνω που δεν το διάβασα. Μπαντίτο. Μπαντίτο. Κοίτα και 8 χιλιάρικα που δίνει, δεν είναι άσχημο. Αυτό είναι λοιπόν το καινούργιο αρένα στο GTA. Τόσο like, μου άρεσε, δεν τρελάθηκα κιόλας. Rated Job 50 RP. Δίνει και πόντους καλούς μέσα. Λεφτουδάκια, πόντους καλούς. Βέβαια, αν έμπαινα μέσα στους 3 πρώτους, θα έπαιρνα και 33 χιλιάρικα σαν πρώτος. Επειδή εγώ το GTA γενικά το είχα λίγο παρατημένο, όπως μας έγραψε μέσα και στα σχόλια παλιότερο GTA που κάναμε ως όλων, ένας ανιψιός από την Αθήνα ότι είμαστε λίγο άσχετοι. Είμαστε. Δεν θα το κρύψουμε σε αυτό. Απλώς το GTA γενικά είναι από τα παιχνίδια που ξεσπάς. Μπαίνεις μέσα, τα σπάς όλα, τρακάρεις, διαλύσεις τα πάντα, τέλος πάντων, και συνεχίζεις μέσα να παίζεις χωρίς να έχεις πρόβλημα. Hey, you did good. And you're going to be a huge internet star, which is the most important thing. I love you. I fucking love you. I love this person. You're going viral. It's like bubonic plague. We've got the new fucking plague. I love it. I want the whole show. Sign them up. Good contract, fair. Partners, this is modern entertainment. I'm back. First I conquered 3D cinema. Then I conquered reality TV. Then I conquered sequels. And now, short format web TV. Thanks to you two. Well, I'm gonna get a star and a prize. And you're gonna get rich.
Okay, I need to get an entirely non-erotic, medically supervised massage to calm down. I love you both. We're gonna get rich. I'll see you later. Remember, we shoot after lunch. Oh my god. Well, now we can breathe. Let me show you around. This is Sasha. He's your mechanic. He gets the cars ready for the show. Sasha! Hello! Hello! Armenia! Techno! Oh, good techno! Techno party! Παντού υπάρχει ένας Ρώσος. This is my car. You bring me your car, I make funky. He's Armenian. He likes techno. I've worked with him for 14 months. It's all I know too. Come on. This is a garage where you can store your cars and leave instructions for Sasha. It's probably best that you write them down. He's very talented, but evidently communication can be a little limited. Unless you're really into techno, I guess. All right, moving right along. Come on, follow me. And this is your career path. Well, no, this is Peter's career path, who you bought the place from. Peter came to, an unfortunate end, but it's why you got the place, right? Bryony, we are in production here. We are making viral entertainment. Where's my tea? I have to go. Coming, Alan. It's Al. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι Arena War. Εδώ πέρα είναι γενικά η... σημείο του κρου, τέλος πάντων, που ανεβαίναμε σιγά σιγά. Αυτό εδώ πέρα είναι το κομμάτι ότι είναι η αρένα μέσα. Εδώ πέρα δείχνει μια τηλεόραση με διάφορα διαφημιστικά. Εδώ τι είναι αυτό, μπορώ να κάτσω? Δεν μπορώ να κάτσω. Απλώς έτσι βαράω βόλτες εδώ μέσα. Μπορώ να πάω τρέχοντας κάτω. Οπ, εδώ έχει υπολογιστή, για να δούμε υπολογιστής. Έχει τις ίδιες επιλογές με τα υπόλοιπα GTA. Δεν μπορούμε να μπούμε πάλι πουθενά. Να κάνω κάτι. Λοιπόν, sorry. Πάλι εδώ. Λοιπόν, Speed Event Free. Να δούμε. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Δεν ξέρω, είναι καμιά φορά και τα παιχνίδια ότι όταν έχεις καιρό να φορτώσει κάποιο, είναι σαν να προφορτώνει ξανά τα γραφικά από την αρχή και περιμένεις πόση ώρα, τέλος πάντων, για να κάνει το loading. Τι φας, τι είναι αυτά? Looks like we're at 9 left now. Α, να δώσω 2 δολάρια για να δω με το κι άλλη. Λοιπόν, η αρένα είναι όλο αυτό εδώ πέρα το σημείο. Κακός. Αυτό έπρεπε να το δείξει νωρίτερα για να ξέρω γενικά τι είναι, τι παίζει στην αρένα. Έχει ηλεκτροφόρα σημεία τα οποία σε καταστρέφουν γρήγορα το αυτοκίνητό σου. Κινούμενα σημεία στο κάτω μέρος της αρένας. Και έχει αυτά εδώ πέρα τα σημεία τα πάνω, τα οποία δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα να πάω στα πάνω τα σημεία καθόλου. Γιατί ακόμα δοκίμαζα, δεν ήξερα ότι καν που είμαι, τι κάνω. Βέβαια το έχουν φτιάξει όμορφο, αλλά μπαίνεις μέσα απλώς για μακελιό, για τίποτα άλλο. Βέβαια τώρα το τι γίνεται εδώ πέρα, και αυτοί εδώ πέρα είναι άλλοι παίκτες που απλώς μπήκαμε μέσα, ούτε καν ξέρω. Sorry, μπορώ να μπω και εγώ εδώ πέρα και να κάνω κάτι spin? Τι λέει? Εγώ χάνω κάτι τώρα που περιμένω εδώ πέρα, ή απλώς έτσι περιμένω τζάμπα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο? Απλώς περιμένω τζάμπα και δεν κάνουμε τίποτα. Δεν πάει πουθενά από εδώ. Εξερευνούμε, ρε παιδί μου, το χρόνο, πήγα να πω. Το χώρο για πρώτη φορά. Hello, baby. Τίποτα, απλώς κολλήσαμε εδώ πέρα μέσα και περιμένουμε λίγο να φορτώσουν οι υπόλοιποι για να παίξουμε εδώ μέσα. Παίζει κάτι άλλο εδώ? Όχι. Αυτό λοιπόν. Yes. Γιάρη το Steam, μια εγγραφή μας βοηθάει. Like, share και ίσως στο επόμενο βίντεο για το GTA θα το κάνουμε λίγο καλύτερο. Bye! Α, ήταν και το πρώτο GTA της χρονιάς.